Ειμένη. Έλα, Γιώτα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα και πάλι. Η Νέα διεθνή επιστημονική έρευνα συνδέει την κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατο με τον κίνδυνο καρδιαγκιακή νόσου. Οι ερευνητέ τη μελέτη QR ανέλησαν στοιχεία για περίπου 134.300 ανθρώπου από 21 χώρε, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν σε βάθο σχεδόν δεκαετία. Διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση 150 ή περισσότερων γραμμαρίων επεξεργασμένου κρέατο την εβδομάδα Σχετίζονταν με κατά μέσο όρο αυξημένο 46% του κινδύνου καρδιακής νόσου. Ωστόσο, η μεσογειακή διατροφή με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, η οποία συνδυάζεται με ψάρια ή και θαλασσινά, αλλά και με νηστεία κατά καιρούς, είναι ιδανική για την καρδιακή υγεία σύμφωνα με μια λιμελέτη Αμερικανών επιστημόνων. Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, σπάνιο περιστατικό άφησε άφωνους γυναικολόγους στην Αγγλία. Γυναίκα έμεινε έγκυος, ενώ ήταν ήδη έγκυος και γέννησε τελικά δύο ασυνήθιστα δίδυμα. Στην 12η εβδομάδα της κύησης, ο γυναικολόγος της είδε στο υπερηχογράφημα ένα δεύτερο έμβριο, με διαφορά μεγέθους περίπου τριών εβδομάδων από το πρώτο. Τα δίδυμα ωστόσο χαίρουν άκρα υγείας. Μια ευγενική προσφορά της φαρμακοβιομηχανίας Ρεμέτικα για ένα υγιέστερο κόσμο.